Ενωμένη σαν μια γροθιά οι Δήμοι όλης της χώρας υπό τη σκέπη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προχώρησαν σε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που δοκιμάζονται από τον πρόσφατο σεισμό. Χιλιάδες άνθρωποι ανάμεσά τους και πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους, με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και αυτών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να δίνουν χείρα βοηθείας στους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στα χαλάσματα. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνονται ήδη πρώτες ανάγκες που θα αποσταλούν στη σεισμόπληκτη περιοχή την επόμενη εβδομάδα. Οι λαοί της Τουρκίας και της Συρίας βίωσαν και βιώνουν μια τεράστια τραγωδία. Οι Έλληνες για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε εμπράκτως την ανθρωπιά μας. Όλα όσα τυχόν μας χωρίζουν σε οποιοδήποτε επίπεδο μπαίνουν στην άκρη. Από την πρώτη στιγμή, με άρτιο συντονισμό από την διοίκηση της ΚΕΔΕ, μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε τις τοπικές μας κοινωνίες για να μπορέσουμε να συλλέξουμε ήδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να αποσταλούν στους δύο λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Όλοι οι Δήμοι συγκεντρώνουν αυτά τα είδη. Καταληκτική ημερομηνία συγκέντρωσης είναι τη Δευτέρα 13 του μηνός μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όλα αυτά θα μεταφερθούν στην έδρα της κάθε ΠΕΔ από τις 13 ΠΕΔ της χώρας και με συντονισμό από την ΚΕΔΕ θα αποσταλούν στην Τουρκία και στη Συρία. Για να είμαι απόλυτα ακριβής, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία. Στην Τουρκία έχουν δρομολογηθεί ήδη. Θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο το αργότερο θα έχουν ξεπεραστεί, έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε και το Συριακό λαό που και εκείνος έχει υποστεί αυτήν την τεράστια τραγωδία. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξηγεί ποια είναι τα αντικείμενα που έχουν άμεσα ανάγκη οι πληγέντες και πρέπει να αποσταλούν γρήγορα. Τα επίγοντα αυτή τη στιγμή είναι ζεστά ρούχα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, σκηνές. Σίγουρα χρειάζεται και το ιατροφαρμακευτικό υλικό. Αν και οι πληροφορίες μας είναι ότι οι πρώτες ποσότητες είναι αρκετές, ποτέ δεν θα φτάνουν. Αλλά στην πρώτη αρχική αυτή φάση θέλουμε να δώσουμε βάρος σε είδη ξηράς τροφής και σε κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα και ζεστά ρούχα ακόμα και για μικρά παιδιά.